Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Για το φυσικό αέριο θα συζητήσουμε τώρα και θα μας βοηθήσει με τις γνώσεις του, θα μας δώσει τα φώτα του ο ερευνητής σε θέματα ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δ. Κωνσταντίνος Χατζηστάσου. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή, κύριε Χατζηστάσου. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι διαθέτετε ερευνητική και πρακτική εμπειρία στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και έχετε ασχοληθεί και με την αξιοποίηση και μεταφορά υποθαλάσσιων κετασμάτων υδρογονανθράκων. Ακριβώς. Εντυπωσιακό το βιογραφικό σας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας να δούμε ένα ρεπορτάζ από το χθεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην πλατφόρμα. Πάμε. Φυσαλίδες από φυσικό αέριο άρχισαν να αναδύονται από το γεωτρύπανο της Nobel Energy, η οποία συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της γεώτρησης που ήδη έχει ξεπεράσει τα 2.000 μέτρα κάτω από το βυθό της θάλασσας. Η εξέλιξη σκόρπισε χαμόγελα, χαράς και ικανοποίησης, αλλά και μια μηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο που για την ώρα αποφεύγει να προβεί σε οποιασδήποτε ενθαρρυντικές δηλώσεις. Η ενδεικτική και δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ενδεχόμενο επίσκεψη του στην περιοχή όπου βρίσκεται η πλατφόρμα της Nobel. Προβληματίζεστε η επίσκεψη στην πλατφόρμα, κύριε Πρόεδρε? Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Στην ώρα τους, αν θα γίνει επίσκεψη, θα ανακοινωθεί επίσημα. Είπα και στον Νικόλα το πρωί ότι δεν είναι οι εφημερίδες που καθορίζουν, είναι η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος που καθορίζει. Και αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, θα σας το ανακοινώσουμε επίσημα. Τα δεδομένα ωστόσο είναι συγκεκριμένα. Το φυσικό αέριο εντοπίστηκε πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί, ενώ οι τρισδιάστατες έρευνες κατέδειξαν πως τα αποθέματα φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο οικόπεδο είναι σχεδόν διπλάσια από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί, με την αξία του να πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι έρευνες στέλνουν υπεραισιόδοξα μηνύματα για την ύπαρξη και μεγάλο αποθεμάτων πετρελαίου. Γι' αυτό και η Nobel ήδη ανακοίνωσε ότι το τρυπάνι θα προχωρήσει 1.700 μέτρα πέραν των 4.000 μέτρων που βρίσκεται το φυσικό αέριο για τον εντοπισμό και του πετρελαίου. Αν μιλήσει κάποιος με τους επιστήμονες, γνωρίζουν ότι σε οποιοδήποτε στάδιο μιας γεώτρησης μπορεί να προκύψουν ίχνη αερίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι εντοπίσαμε το κοίτασμα και είναι κρίμα που δημιουργούνται αυτές οι εντυπώσεις και κρατούμε και τον κόσμο σε αγωνία. Πολύ πιο χρυσοφόρα από ότι το οικόπεδο 12 χαρακτηρίζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα και τα οικόπεδα 1, 2 και 6 που βρίσκονται στην ΝΑΟΣ της Κύπρου. Οι εξελίξεις για μία ακόμη φορά μας πρόλαβαν. Και ενώ το γεωτρύπανο Όμηρος συνεχίζει ακάθεκτο και τα ευρήματα είναι άκρως ενθαρρυντικά για το μέγεθος των κοιτασμάτων, στάσιμες παραμένουν διεργασίες για την ετοιμασία της κατάλληλης υποδομής αποθήκευσης του φυσικού αερίου για σκοπούς διανομής, αφού δεν έχει ληφθεί ακόμη οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Έτσι λοιπόν, προτάσεις όπως η Nobel Energy για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο έμειναν στα χαρτιά, καθώς στα χαρτιά παραμένει και η κατασκευή τερματικού. Κρεμότητα και η κατασκευή του ανάλογου δικτύου διανομής του φυσικού αερίου εντός της Κύπρου. Θέματα τα οποία θα τεθούν ενώπιον της ΔΕΦΑ κατά την αυριανή συνεδρία της. Μάλιστα, αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θέλετε έτσι λίγο πιο αναλυτικά να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Ναι, στο παρόν στάδιο έχουν φτάσει νομίζω σε βάθος κάτω από την επιφάνεια του βυθού, 2.200 μέτρα και προχωράνε. Υπολογίζω ότι θα φτάσει στα 4,5 με 5 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό η εξόρυξη. Πρέπει να προχωρά κανονικά από την ενημέρωση που έχουμε. Και μετά παράλληλα γίνονται και μετρήσεις. Αυτές ονομάζεται locking, line wire locking ονομάζεται αυτές. Και βάσει αυτών των μετρήσεων που γίνεται μαζί με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο εξοπλισμό, θα έχουμε τις ενδείξεις κατά πόσον βρήκαμε σε πρώτη φάση, ας πούμε, το φυσικό αέριο και μετά θα πάμε να προχωρήσει ακόμα πιο κάτω η γεώτρηση για να κοιτάξουμε για πετρέλαιο. Λοιπόν, άρα είναι. Πρώτα θα βρούμε το φυσικό αέριο και μετά, κύριε Χατζηστάσου, θα βρούμε το πετρέλαιο. Έτσι υπολογίζεται. Ωραία. Ναι. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι είναι πιο χρυσοφόρα, ήταν η λέξη, τα οικόπεδα από ό,τι περιμέναμε. Ναι. Απλά ενδεικτικά να πούμε εκεί ότι υπολογίζεται ότι το οικόπεδο Αφροδίτη υπάρχουν αποθέματα τη τάξη των 13 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών. Αυτό μεταφράζεται περίπου σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και με τι αισιόδοξε προβλέψει που λένε γύρω στα, που υπολογίζεται 50% περισσότερο, δηλαδή 15 τρισεκατομμύρια, αυτά κοστολογείται γύρω στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια, αυτά που είναι ένα μεγάλο απόθεμα, ας πούμε, και υπολογίζεται ένα από τα μεγαλύτερα που έχει γίνει ανακαλύψει τον τελευταίο καιρό στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε μια δύσκολη εποχή ως κοινωνία, ως χώρα και δημιουργείται μια εφορία από τα όσα ακούμε. Το χρήμα αυτό πότε θα το δούμε?
κύριε Χατζηστάσου, έτσι για να το ξεκαθαρίζουμε και στον κόσμο. Δεν είναι σε μια εβδομάδα, φαντάζομαι, δεν είναι σε ένα μήνα. Ναι. Αλλά. Αυτά να πούμε ότι στο παρό στάδιο το πρώτο ορόσημο θα είναι η ανακάλυψη των υδρογοναθράγων, ας πούμε, του φυσικού αερίου και ενδεχομένως αν υπάρχει πετρέλαιο. Μετά θα γίνει ο σχεδιασμός ή μπορεί να γίνει και παράλληλο σχεδιασμός για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίο θα βγάζει στη στεριά το φυσικό αέριο. Αφανούμε τυχεροί, αυτό ο σχεδιασμό να πούμε ότι θα στοιχίζει περίπου 700-800 εκατομμύρια ευρώ. Και μέσα από αυτό θα μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρισμό για να μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές, ας πούμε, της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα σταθούμε τυχεροί και καταφέρουμε και βρούμε και αποθέματα πετρελαίου εκεί, τότε τα χρονοδιαγράμματα θα είναι καλύτερα. Δηλαδή το πετρέλαιο μπορεί πιο εύκολα, ας πούμε, να επεξεργαστεί και να έχουμε, ας πούμε, ένα πλωτό πλοίο, τα FPSOs που λέγονται, και να μπορούμε να κάνουμε τις εξαγωγές. Αλλά ο σταθμός, αν κατασκευαστεί, ας πούμε, σε πρώτη φάση θα είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού και μετά μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγές. Μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, διακλάδωση στην Κύπρο για τις μεταφορές και για οικιακή χρήση. Και οι εξαγωγές, να πούμε ότι θα πάρει περίπου 8 με 9 χρόνια κατασκευή του χερσαίου δερματικού υγροποίησης. Και είναι. Άρα πριν τα 9 χρόνια δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κοίτασμα, λέτε. Εκτός και φανούμε τυχεροί και βρούμε αποθέματα πετρελαίου. Για το φυσικό αέριο όμως δεν μπορούμε, αν δεν περάσουμε 8 με 9 χρόνια. Για το φυσικό αέριο, 8 με 9 χρόνια θα χρειαστούν για την εξαγωγή. Θα χρειαστούμε να κάνουμε σταθμό υγροποίησης για την εξαγωγή. Τώρα για την παραγωγή ενέργειας από το φυσικό αέριο από την Κύπρο, αυτός ο αγωγός μπορεί να κατασκευαστεί σε 2 με 3 χρόνια, αν υπάρξει, ας πούμε, η θέληση και υπάρξουν φυσικά και οι πόροι, οι οικονομικοί πόροι και ο σχεδιασμός ο κατάλληλος. Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Έχουμε την υποδομή για όλα αυτά που μας περιγράφετε. Αυτά τα είναι ρυψοκίνδυνα και χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Οι επενδύσεις αυτές σίγουρα θα έρθουν από ξένες εταιρείες, όχι τόσο, ας πούμε, από την Κύπρο. Την τεχνογνωσία, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Υπάρχουν αξιόλογοι Κύπροι επιστήμονες, οι οποίοι δυστυχώς δεν αξιοποιούνται. Δεν αξιοποιήθηκαν ενδεχομένως μέχρι τώρα, κύριε Χατζηστάσου, γιατί δεν είχαμε αντικείμενο. Ναι. Τώρα έχουμε αντικείμενο να συζητάμε. Αλλά αυτά επειδή είναι ακριβώς. Είναι σχεδιασμό. Ήρθε η ώρα σας, μάλλον. Μιλώ γενικά για τους επιστήμονες στο αντικείμενο. Ναι, είναι σχεδιασμοί που χρειάζονται χρόνο, ας πούμε. Είναι περίπλοκα θέματα, υπάρχουν πάρα πολύ ρίσκο και πρέπει, ας πούμε, να προχωρούν όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι η απορία είναι τι γίνεται μετά το ορόσημο, ας πούμε, της ανακάλυψης. Ο χειρισμός, λέτε,